από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Τρικάλων η Άνοιξη και από το μαχητικό μπλόκο της Νίκαιας που έχουμε στήσει μαζί με τις άλλες ομοσπονδίες και τους αγροτικούς συλλόγους της Θεσσαλίας, σας μεταφέρω τον αγωνιστικό μας χαιρετισμό. 10 μέρες τώρα είμαστε στον δρόμο. Μαζί μας είναι χιλιάδες συνάδελφοι από άκρη σ' άκρη, με μπλόκα και άλλες μορφές πάλης σε όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας το δίκιο μας. Να μπορούμε να καλλιεργούμε τα χωράφια μας. Να μπορούμε να εκτρέφουμε τα ζώα μας. Να μπορούμε να βάζουμε ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι. Να έχουμε θέρμανση και φως στα σπίτια μας. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση και τα διάφορα παπαγαλάκια και όλους τους καλοθελητές που προπαγανδίζουν και συκοφαντούν τον αγώνα μας, ότι είμαστε δίθεν υποκινούμενοι, που θέλουν να μας τρομοκρατήσουν με τα ΜΑΤ και τα αγροτοδικεία. Όμως, τίποτε δεν μας πτωεί στον αγώνα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Σε κάθε κινητοποίηση, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, το ίδιο έργο έπαιξαν. Συκοφαντία και τρομοκρατία. Δεν είμαστε στον δρόμο, συνάδελφοι, για αναψυχή και τουρισμό. Εθιμοτυπικά, όπως λένε οι καλοθελητές, ούτε υποκινούμενοι. Μας υποκινεί και μας βγάζει στον δρόμο η δικιά τους αντιλαϊκή, αντιαγροτική πολιτική. Όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα και της κοινή αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Την μια για να σωθεί η οικονομία και την άλλη για να αναπτυχθεί η οικονομία. Ταΐζουν και ταΐζουν μια ζωή όλους αυτούς που μας ξεζουμίζουν. Τους τραπεζίτες και τους εμπεροβιομηχάνους που παίρνουν την παραγωγή μας σε τιμές ξεφτύλα και στο ράφι πουλάνε δεκαπλάσια σε εμάς και όλο το λαό. Βέβαια, για να μην παρεξηγιόμαστε, ρίχνουν και κανένα ψίχουλο όταν περισσεύει από το καρβέλι. Στάχτη στα μάτια δηλαδή. Δίνουν στη μια τσέπη για να το πάρουν από την άλλη. Όπως έκαναν με τα ψευτοεπιδόματα μπροστά στα Χριστούγεννα, στα χαμηλά εισοδήματα, στους ανέργους, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο Σύλλογος Γυναικών Ομού Τρικάλων, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών που βγαίνουν ξανά στους δρόμους, στείνοντας μπλόκα σε όλη τη χώρα για να αντιπαλέψουν τις πολιτικές που τους ξεκληρίζουν. Στο στόχαστρο της πάλης τους βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Τα μέτρα που εφαρμόζουν στο πλαίσιο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και των μνημονίων διαρκείας, επιταχύνοντας τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, με συνέπεια το παραπέρα ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών. Αντίπαλοι της αγωνιζόμενης μικρομεσαίας αγροτιάς είναι οι εμποροβιομήχανοι και τα μονοπόλια που εκμεταλλεύονται τον μόχθο της και δοσκοπούν σε βάρος της αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Οι τράπεζες που με τα υψηλά επιτόκια και τα πανωτόκια της πίνουν το αίμα. Τα δίκαια και ζωτικά αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών αφορούν και τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα των πόλεων. Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνουμε στις γυναίκες της υπαίθρου, που η πλειοψηφία τους είναι άνεργες, συμβοηθούν τα μέλη, εργάτριες γης ή εποχιακά εργαζόμενες. Είναι τα μεγάλα θύματα της αντιαγροτικής πολιτικής που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης των επιχειρηματικών ομίλων. Γυναίκα της υπαίθρου, απέναντι στο σκληρό κοινωνικό αποκλεισμό, το κλείσιμο και την υπολειτουργία σχολείων στα χωριά, τις τεράστιες ελλείψεις σε δημόσια και δωρεάν υγεία, την ανύπαρκτη κοινωνική μέρημνα που βορτώνει αποκλειστικά στις δικές σου πλάτες τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανεοατόμων με αναπηρία. Πάρε τη δική σου θέση στα πλόκα του αγώνα για την επιβίωση της πλειοψηφίας των αγροτικών οικογενειών, για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Η απειλή του αφανισμού σου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευθολόγια, με παυσίπονα, με διάφορα ψευτοπακέτα αποζημιώσεων ή προγράμματα επιχειρηματικότητας, αλλά ούτε με τις προτάσεις για τις διαφημιστικές αλλαγές στην έγκυνη αγροτική πολιτική. Με την οργάνωση στους αγροτικούς συλλόγους, στους συλλόγους γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, μπορούμε να στείλουμε ένα βροντερό μήνυμα στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, την Ευρωπαϊκή.
κρατών είναι κοινός με τον αγώνα της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων και των υπόλοιπων φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Οι αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες είναι κοινοί, σαφώς επίσης και μικροεπαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι ίδιες. Είναι αποτέλεσμα της αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής που υλοποιήθηκε και υλοποιείται από τις προηγούμενες και από την τωρινή κυβέρνηση με στόχο, που μόνο στόχο έχει να θωρακίσει και να διευρύνει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μέσα από τους αγώνες μας, όλοι μαζί, γιατί όπως είπαμε και πριν, κοινά είναι τα προβλήματα όλων των εργαζομένων, όλοι για έναν και ένας για όλους, να ορθώσουμε ένα αγωνιστικό μέτωπο στην αντιλαϊκή, αντεργατική, αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προοπτική της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Εκ μέρους του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, σας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Σαν Δέλτα Σίγμα εκφράζουμε τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη μας και τη στήριξη στο δίκαιο αγώνα σας. Έναν αγώνα απέναντι σε προβλήματα που διεκδικείται λύσεις, χρονίζουν τα προβλήματα που οι κυβερνήσεις που πέρασαν και που είναι και σήμερα πολλές φορές έχουν τάξει αλλά δεν τα έχουν επιλύσει. Προβλήματα που νέα που δημιουργούνται. Οι εργαζόμενοι του κλάδου μας γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματά σας. Πρώτον, γιατί και οι ίδιοι είναι μικροϊδιοκτήτες γης, έχουν και οι ίδιοι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και από πρώτο χέρι γνωρίζουν πολύ καλά τι πάει να πει εκμετάλλευση του μόχθου. Ένα αυτό, αλλά και δεύτερον, γιατί έχουμε απέναντί μας ένα κοινό αντίπαλο. Αυτοί που κλέβουν το δικό σας μόχθο, που είναι οι βιομήχανοι του κλάδου, του αγροδιατροφικού τομέα, εκμεταλλεύονται και τους εργάτες και τους εργαζόμενους και στον νομό μας και παντού. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος του κοινού αγώνα. Ο δρόμος που μπορεί και πρέπει να επιβάλλει λύσεις στα προβλήματά μας. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά.